Λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε το ναυάγιο στο οποίο οδηγήθηκε η Σύνοδος των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Είδαμε το Βορρά να χωρίζει, την Ευρώπη να χωρίζεται σε Βορρά και Νότο. Είδαμε πολλά, ακούσαμε ακόμα περισσότερο και επίσης και μέσα σε όλα αυτά την αντίσταση της γερμανικής πλευράς να προχωρήσει και να στηρίξει την έκδοση ενός ευρωομολόγου ή ενός κορονοομολόγου όπως αποκαλείται τις τελευταίες εβδομάδες. Για να δούμε πώς αποτυπώνονται και αν ερμηνεύονται όλα αυτά, αν υπάρχει φως στο τούνελ και αν στη δοκιμασία αυτή που περνούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιος θα βγει περισσότερο πληγωμένος και άλλος λιγότερο αλόβητος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αναλυτής διεθνών σχέσεων και υπεύθυνος της σελίδα kpanews.gr, κύριος Γιάννης Κουτσομίτης. Καλή σας ημέρα από τη Λευκοσία, κύριε Κουτσομίτη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, θα θέλαμε την πολύτιμη βοήθειά σας στο να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε, να αποτυπώσουμε και να εξάγουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα σε ό,τι αφορά το ναυάγιο στο οποίο οδηγήθηκε τις τελευταίες ημέρες, πριν από λίγες ημέρες, η τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλο αυτό το διαχωρισμό τον οποίο υπέστη η Ευρώπη μεταξύ Βορρά και Νότου, κύριε Κουτσομίτη. Για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και να δούμε. Κοιτάξτε, αυτή η πανδημική κρίση, η οποία πλέον δημιουργεί πρωτόγνωρες επιπτώσεις στην οικονομία των κρατών μελών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για την εξέβρεση επιπλέον πόρων για τη στήριξη των εθνικών οικονομιών. Εδώ τώρα μπαίνουμε στον πυρήνα των διαφορών στις αντιλήψεις των διαφόρων κρατών για το τι είναι η Ευρωζώνη, ποια είναι η αποστολή της και ποια στάση πρέπει να κρατήσει ενιαία γύρω από αυτή την κρίση. Όλοι είδαμε την πρόταση, την αρχική πρόταση των 9 κρατών του Νότου για την ύπαρξη ενός κοινού ομολόγου που θα καλύψει τις νέες δημοσιονομικές ανάγκες. Σε αυτή την πρόταση ήρθαμε στην πορεία και συμμαχίσαμε και άλλες χώρες. Μαθαίνω ότι και η Κύπρος έχει αλλάξει στρατόπεδο και είναι πλέον μαζί με αυτή την ομάδα και πλέον έχουν απομονωθεί ουσιαστικά τέσσερις χώρες που είναι ουσιαστικά ο σκληρός πυρήνας που λέμε της Ευρωζώνης και είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φιλανδία. Εδώ τώρα θεωρώ ότι έχει πάρει και λίγο μια διάσταση, θα έλεγα, μη τεχνοκρατική όλη συζήτηση. Πλέον πάμε και σε ιδεολογικά ζητήματα έως και θεολογικά. Πιστεύω ότι πρέπει τα πράγματα να γίνουν πιο τεχνικά. Πρέπει να βρεθούν λύσεις οι οποίες θα μπορούν να είναι αποδεκτές από το σύνολο των μελών της Ευρωζώνης. Και τέτοιες λύσεις υπάρχουν. Το πρόβλημα όμως είναι, για να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα, ότι οι κυβερνήσεις θα προτιμούσαν να έχουν κάποια λευκή επιταγή, ένα καρνέ επιταγών των βορείων χωρών στα χέρια τους, να εκδώσουν ομόλογα, χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε πάρα πολύ, το στίγμα της εποπτείας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Διότι κατά κάποιο τρόπο της απαραίτητης συνένεσης σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ λεπτό πολιτικό ζήτημα που πάρα πολλές κυβερνήσεις, όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις θέλουν να το αποφύγουν, αλλά στο τέλος της ημέρας θα λέγαμε ότι αν δει κανείς δίπλα-δίπλα, ας πούμε να το πω έτσι λίγο σχηματικά, τον Λουίτζι Ντι Μάγιο στην Ιταλία να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ευρωπαίων φορολογουμένων και δίπλα το Κλάους Ρέγκλινγκ με τη γνωστή του τεχνοκρατική επάρκεια, θα λέγαμε ότι η σύγκριση είναι λίγο δύσκολη σε αυτή τη φάση. Αλλά σαφέστατα υπάρχει μια πολύ ισχυρή ανάγκη ενίσχυσης των κεφαλαίων τα οποία θα πρέπει να πάνε προς τις ευρωπαϊκές οικονομίες, για να μην υπάρξουν
καταστροφές οι οποίες δεν θα μπορούν εύκολα να αναστραφούν. Εκεί νομίζω ότι τις επόμενες 10 μέρες καλούνται οι Υπουργοί Οικονομικών του Eurogroup. Πιστεύω σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθεί και ποια μέρα διάσκεψη του Eurogroup εντός της εβδομάδος, για να δούμε πλέον τεχνικά, τεχνοκρατικά, ποια λύση μπορεί να προχωρήσει. Ναι. Όση ώρα μιλάτε, κύριε Κοτσομίτη, έχω μπροστά μου και θα ήθελα και το σχόλιο σας επ' αυτού. Σε ό,τι αφορά μία δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία βλέπω ότι χαιρετίζει τις επιφυλάξεις της Γερμανίδας Καγκελαρίου, στέκεται, διαβάζω, στη σελίδα Economy Today, στο πλευρό της Γερμανίας ενάντια στο κορονοομόλογο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το ομόλογο κορονοϊού είναι στην πραγματικότητα μόνο ένας όρος. Πίσω από αυτόν βρίσκεται το μεγαλύτερο ζήτημα της ευθύνης. Ανέφερε συγκεκριμένα. Και λέει ανησυχεί ότι και μετά την κρίση το οικονομικό χάσμα θα είναι βαθύτερο από την Ελλάδα. Θα πρέπει να αναγνώσουμε αυτή τη δήλωση της κυρίας Φοντελάγεν από το εξής πρίσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι από τη φύση της ο θεματοφύλακας των ευρωπαϊκών συνθήκων. Και η Ευρωπαϊκή Συνθήκη αναφέρει ρητά ότι δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, κοινή έκδοση χρέους χωρίς την παρουσία των θεσμών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας τέτοιος θεσμός. Άρα υπό αυτή τη στενή, πολύ στενή ερμηνεία της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έλεγα ότι η δήλωση της κυρίας Φοντερ Λάιεν δεν εκφεύγει από αυτό το ρόλο. Βέβαια δεν αποτελεί και κάποια, ας πούμε, πολιτική πρόταση για την διέξοδο από αυτή την σύγκρουση, ας πούμε. Σαφέστατα θεωρώ ότι παίζει ρόλο και η καταγωγή της, η οποία είναι γερμανική, και η δήλωση η οποία έγινε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Πιθανότατα και για εσωτερική πολιτική κατανάλωση στη Γερμανία. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ξεφύγει από το ρόλο της, ο οποίος είναι πολύ ξεκάθαρα, περιγράφεται πολύ ξεκάθαρα στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Βέβαια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ένα είδος ευρωομόλογου υπάρχει ήδη και το οποίο εμπειρίζεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Άρα υπάρχουν εργαλεία αυτή τη στιγμή κοινής έκδοσης χρέους, όμως δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο φαντάζονται κάποιοι, ότι θα εκδοθεί από μια ανεξάρτητη διακρατική ιστορία η οποία δεν θα ελέγχεται από κανέναν ευρωπαϊκό θεσμό. Αυτό νομίζω δεν υπάρχει ρεαλιστική περίπτωση να γίνει αποδεκτό ακόμη και από τη Γερμανία, η οποία πιστεύω ότι θα ήθελε να βρεθεί μια πρόταση που να γεφυρώσει το χάσμα αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να βασίζεται σε κάποια ρεαλιστική βάση. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα ευρωομόλογο που θα το εκδώσει ο ESM, ας πούμε. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ρεαλιστική πρόταση και η οποία θα μπορούσε να υποστηριχθεί πολύ έντονα και σε τεχνοκρατικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Περισσότερο προβληματική βλέπω τη στάση της κυβέρνησης της Ολλανδίας, η οποία κρύβεται πίσω από διαφόρου τύπου ιδεολογικά και έως και θεολογικά δόγματα, αλλά θεωρώ ότι αν βρεθεί μια λύση που θα περιλαμβάνει την έγκριση της Γερμανίας, νομίζω ότι και η Ολλανδία δεν θα μπορέσει τελικά να κρατήσει ως μόνη χώρα τις εξελίξεις και να τις εμποδίσει. Θα μπορούσε όμως, κατά την άποψή σας, να έχει βρεθεί μια λύση ήδη, κύριε Κουτσομίτη? Δεν είμαι και ειδικός, βέβαια. Απλώς ερωτήματα και βεβαίως απορίες ακροατών θέτω. Σε ό,τι αφορά οι δύο χώρες που έχουν πληγεί πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Όπως για παράδειγμα και η Ιταλία και η Ισπανία και τώρα βλέπουμε και τη Γερμανία. Ναι, κοιτάξτε, ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρει πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση όλων των κρατών της Ευρωζώνης. Δηλαδή έχουν αυλυνθεί πάρα πολύ οι όροι για την κεφαλαιοποίηση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Αναβλήθηκαν τα stress test των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Έχουν
έκανε επέκταση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα του προγράμματος αγοράς ομολόγων και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Άρα ήδη μέτρα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και έχουν ήδη απελευθερωθεί κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία θα δοθούν σχεδόν ανεφόρων σε χώρες της Ευρωζώνης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φτιάχνει και ένα ειδικό ταμείο 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επίσης θα πάει για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Άρα δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει πράγματα μέχρι στιγμής. Έχουν γίνει, δεν είναι σαφώς και δεν είναι αρκετά, πρέπει να γίνει πάρα πολύ περισσότερα. Το ζήτημα είναι ότι είναι πραγματικά το πολιτικό κομμάτι το οποίο βρίσκεται για το ποιος θα έχει τον έλεγχο αυτών των χρημάτων. Και είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτός ο έλεγχος να μην δοθεί, θα έλεγα, στα χέρια λαϊκιστικών κυβερνήσεων ή κυβερνήσεων που δεν θα αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τα χρήματα ευρωπαίων φορολογημένων. Να το πούμε και πολύ απλά, θα εμπιστευόμασταν εμείς ως Ελλαδίτες ή ως Κύπροι φορολογούμενοι τα χρήματά μας να τα διαχειριστεί ο κύριος Ντι Μάιο στην Ιταλία χωρίς κανέναν έλεγχο? Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό το ζήτημα να το λέμε. Θέλει μια πολύ πιο σοβαρή προσέγγιση, θεωρώ, και πιστεύω ότι θα βρεθεί τελικά. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Κουτσομίτη, πέρα από το, μας δώσατε βεβαίως πολύ κατατοπιστικές απαντήσεις σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, θα ήθελα και την άποψή σας σε ό,τι αφορά το πόσο πολύ δοκιμάζονται οι σχέσεις των κρατών μελών σε αυτή την τεράστια δοκιμασία, πανδημία, όπως θέλει ο καθένας το αποκαλεί. Για παράδειγμα, είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες ότι απειλήθηκαν και πάρα πολύ οι σχέσεις μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό να αργεί να κλείσει τα σύνορα προκαλώντας την μήνυ του Γάλλου Προέδρου. Βλέπουμε και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οι οποίες έτσι ήρθαν σε αντιπαράθεση λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας. Σε αυτό υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε? Ναι, νομίζω ότι αυτή η κρίση, μια πολύ σοβαρή κριτική είναι ότι αυτή η κρίση μας βρήκε εντελώς απροετοίμαστος και σαν κράτη και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν πολίτες. Φυσικά οι πολίτες έχουν την ελάχιστη ευθύνη, η ευθύνη να ρίνει ουσιαστικά τις κυβερνήσεις, γιατί βλέπουμε συνεχώς αναφορές επιστημονικά συγγράμματα τα οποία είχαν δημοσιευθεί τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία προειδοποιούσαν για τους κινδύνους από μια πανδημία ακριβώς από την Κίνα και με βάση μια μετάλλαξη πιθανώς του SARS, και δεν έγιναν ουσιαστικά καθόλου, δεν λήφθησαν καθόλου μέτρα για να προφυλαχθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπήρξε άμεση και κοινή συντονισμένη απάντηση σε αυτή την πρόκληση. Κάθε χώρα πήρε τις δικές της αποφάσεις όπως εκείνη νόμιζε. Υπήρχαν και διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις. Βλέπουμε ότι η Σουηδία έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, η Ολλανδία έχει μια ενδιάμεση προσέγγιση και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη έχουν μια εντελώς διαφορετική. Αυτό νομίζω πάει σιγά σιγά να εξισορροπηθεί και να ομαλοποιηθεί, διότι φάνηκε ότι με μια απομονωμένη και εθνικά επικεντρωμένη πολιτική είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτύχει κανείς ουσιαστικά αποτελέσματα. Είχε χθες το βράδυ και μια σχετική ανάρτηση ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σκινάς, για αυτό το αντικείμενο. Αλλά σαφέστατα υπάρχουν συμπεράσματα, θα έλεγα, αρκετά έτσι οδυνηρά να λάβουμε για το μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε καλύτερα τις ενέργειες. Πιστεύω ότι γίνονται θετικές κινήσεις. Μια πολύ θετική κίνηση είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ξεκινάει τις κοινές συντονισμένες προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή κοινή προμήθεια αναπνευστήρων, κοινή προμήθεια μασκών και του υπόλοιπου ιατρικού εξοπλισμού, έτσι ώστε και καλύτερες οικονομίες κλίματος να επιτευχθούν, αλλά και καλύτερες τιμές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Και νομίζω ότι και οι κυβερνήσεις καταλαβαίνουν ότι και σε επίπεδο διαχείρισης συνοριακών μέτρων
Και εκεί πρέπει να υπάρξει μια πιο συντονισμένη κίνηση. Ήταν και μια κατάσταση που δοκίμασε τα σύνορα και την κατάσταση στα σύνορα πολλών χωρών, ομολογουμένως. Σαφέστατα, και βλέπουμε και μια, ακόμα και εσωτερικά κρατών. Αν δείτε ότι στην ίδια τη Γερμανία, λόγω του ομοσπονδιακού μοντέλου διακυβέρνησης, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δραματικές διαφορές στον τρόπο αντιμετώπισης, ας πούμε η Βάδη-Βιρτεμβέργη, σε σχέση με το Βερολίνο, το πώς αντιμετώπισαν το ζήτημα των περιορισμών της κίνησης και του κλεισίματος σχολείων, καταστημάτων και λοιπόν επιχειρήσεων. Άρα όλο αυτό το πρόβλημα θέτει ένα ουσιαστικό προβληματισμό για το αν θεσμικά ήμασταν προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση, την κοινή αντιμετώπιση μιας τέτοιας κρίσης, και το συμπέρασμα που βγαίνει εύκολα σαν πρώτη ανάγνωση είναι ότι δεν ήμασταν θεσμικά προετοιμασμένοι. Μάλιστα. Να σας μεταφέρω και από τα πολλά ερωτήματα ακροατών, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση με σαφήνεια και σίγουρη και ασφαλή να δώσω. Εάν έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε σε ό,τι αφορά την αλλαγή στη Federal Reserve. Ανέλαβε ο Τραμπ, αναφέρει ακροατής ή ακροάτρια. Δεν ξέρω αν είναι ακροατής ή ακροάτρια. Αν έχετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού. Ναι. Κοιτάξτε, η Federal Reserve έχει ως καθήκον, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να ενισχύει και την σταθερότητα της αμερικανικής οικονομίας και όχι μόνο του χρηματοπιστωτικού και νομισματικού συστήματος. Άρα από αυτή την άποψη, από αυτή την σκοπιά, ήταν επιβεβλημένο, εφόσον ήταν πλέον προφανές ότι η οικονομία βάδιζε σε μια πολύ βαριά ύφεση, να πάρει βεβαιασμένα και πολύ άμεσα μέτρα. Βέβαια δεν μπορούμε, όπως είπα και πριν, να συγκρίνουμε με τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Αμερικανική Τράπεζα σε σχέση με την Ευρώπη. Ας πούμε, στην Ευρώπη η ΕΚΟΤΟΥ δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε νομισματική ενίσχυση των εθνικών οικονομιών, γιατί αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ενώ η ΦΕΔ μπορεί, ας πούμε, να το πούμε έτσι απλά, να τυπώσει νόμισμα, το οποίο στην Ευρώπη δεν μπορεί να συμβεί. Ίσως αυτή η κρίση μας οδηγήσει και στην Ευρώπη να δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Για παράδειγμα, διάβαζα σήμερα το πρωί ένα εξαιρετικό επιστημονικό σύγγραμμα, το οποίο δημοσιεύθηκε χθες και το οποίο αναλύει το πώς επέδρασε στις οικονομίες των κρατών, πώς επέδρασαν όλες οι πανδημίες μετά τη μεγάλη πανούκλα του 14ου αιώνα. Και φαίνεται από την ανάλυση των επιστημόνων ότι είναι πολύ διαφορετική η αντίδραση των οικονομιών μετά από μια πανδημία από ότι μετά από ένα πόλεμο. Ενώ μετά τον πόλεμο υπάρχει μια πολύ αντίστροφη πορεία με αύξηση πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη κίνηση κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού, μετά από πανδημίες ουσιαστικά υπάρχει μια μεγάλη περίοδος υποπληθωρισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βάλει τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν νομισματική πολιτική και στην Ευρώπη σε πολύ μεγάλη σκέψη για το αν πρέπει να έχουμε μια συνολική αλλαγή του παραδείγματος νομισματικής πολιτικής στην Ευρώπη και στην Αμερική, ας πούμε. Άρα λέτε ότι λέτε αυτό το πράγμα ουσιαστικά για να μην καθυστερήσει η επανέναρξη και η ανάκαμψη της οικονομίας. Ακριβώς. Χωριστά στην κατάσταση οποτεδήποτε και αν λήξει. Ακριβώς. Προχθές, πριν λίγες μέρες που έγινε η τηλεδιάσκεψη του Συνόδου Κορυφής, υπήρξε απόφαση και ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει ένα σχέδιο για το πώς θα βγουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες από την κρίση μετά τον κορονοϊό. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να τεθούν πολύ ουσιαστικά ερωτήματα και να γίνει πλέον μια ανοιχτή συζήτηση, διότι αυτή η κρίση δεν μοιάζει με καμία άλλη κρίση, ούτε με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2012, ούτε ακόμη και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το πώς καταστράφηκαν σχεδόν όλες οι βιομηχανικές δομές και οι οικονομίες της Ευρώπης. Είναι μια εντελώς διαφορετική κρίση και πρέπει να τη δούμε και με ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα. Ας ελπίσουμε ότι θα βγούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα λοιπόν και όσο το δυνατόν πιο αλόβητοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη, για τις πολύτιμες πληροφορίες και όλη την ενημέρωση που μας δώσατε σχετικά και με την Ευρωπαϊκή και με